Καλησπέρα σε όλου, είμαι ο Χρήστο και σήμερα θα δούμε μαζί τι πρέπει να κοιτάζουμε όταν θέλουμε να επενδύσουμε σε ένα ETF. Για εμένα, τα ETF θα έπρεπε να αποτελούν το βασικότερο όχημα για όλου του επενδυτέ. Ειδικά για αυτού που ξεκινούν τώρα το επενδυτικό του ταξίδι. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι η βάση κάθε καλά δομημένου χαρτοφυλακίου. Όπω για ένα γερό σπίτι, τα θεμέλια πρέπει να είναι γερά, έτσι και σε ένα χαρτοφυλάκιο. Για να είναι γερό, χρειάζεται ένα γερό ETF. Και προσοχή εδώ, όχι οποιοδήποτε ETF. Δεν πάμε απλά και αγοράζουμε ό,τι βρούμε μπροστά μα. Πρέπει πρώτα να τσεκάρουμε αν τα ETFs μα ενδιαφέρουν πληρούν τα κριτήρια που θέλουμε. Γιατί spoiler alert ότι είναι ETF δεν είναι χρυσό. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μα σα έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σα και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σα λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πω χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώ δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρα αξίσου και 700 δολαρίων. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε να like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγορίθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγραφήστε το κανάλι και πάτηστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε σωστοί, α πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικό ή νομικό σύμβουλο. Όλε οι απόψει που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τι απόψει μου. Και σκοπό έχουν να σα ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικέ ή νομικέ συμβουλέ από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σα έρευνα. Αρχικά, για να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, α ξεκαθαρίσουμε τι είναι ένα ETF. Μπορούμε για ευκολία να βλέπουμε τα ETF σαν καλάθια μετοχών, μέσα στα οποία τοποθετούνται πάρα μα πάρα πολλέ μετοχέ. Όταν αγοράζουμε ένα ETF, ουσιαστικά αγοράζουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι από κάθε μετοχή που το απαρτίζει. Συνήθω, οι μετοχέ ενό ETF είτε ακολουθούν κάποιο δίκτυ, π.χ. το γνωστό σε εμά VUEA που ακολουθεί τον SN500, είτε έχουν κάποια συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά. Όπω για παράδειγμα το είναι Αμερικανικέ εταιρείε, ή έχουν τεράστια κεφαλαιοποίηση, είναι στον κλάδο τη τεχνητή νοημοσύνη. Με τη δημιουργία των ETF το 1993, και ναι, είναι τόσο σύγχρονα, ολόκληρη η φιλοσοφία των επενδύσεων άλλαξε τροχιά. Η Standard Poor's ξεκίνησε τη σειρά ETF Standard Poor's Depository Receipts, γνωστή και ω SPDRs ή αλλιώ Spiders. Το πρώτο τη ETF κιόλα όλα παρακολουθεί το δίκτυο SN &E 500, δηλαδή τι 500 μεγαλύτερε εταιρείε τη Αμερική. Κυριολεκτικά, αυτό το ETF έστρωσε το δρόμο για την επενδυτική κουλτούρα του σήμερα. Παρένθεση: το βιβλίο ETFs for the Long Run είναι ιδανικό για όποιον θέλει να κατανοήσει σε βάθο τη λειτουργία αλλά και την ιστορία ιστορία των ETFs. Κλείνει η παρένθεση. Πραγματικά δεν ξέρω να καταλαβαίνετε τι επανάσταση έφεραν τα ETFs στην επενδυτική πραγματικότητα. Πλέον κάθε επενδυτή μπορεί με μία και μόνο αγορά να έχει ένα μικρό κομμάτι από εκατοντάδε ή και χιλιάδε εταιρείε. Με μία αγορά. Έτσι έγινε ακόμα πιο δημοφιλή η έννοια τη διαφοροποίηση. Γιατί ρε Σιχρήστο δεν υπήρχε διαφοροποίηση πριν, θα μου πείτε τώρα. Και η απάντηση είναι ότι υπήρχε αλλά και δεν υπήρχε. Δηλαδή, ναι, θεωρητικά δεν σε εμπόδιζε κανεί να αγοράσει 500 διαφορετικέ μετοχέ. Απλά δεν είχε κανένα νόημα να το κάνει. Γιατί και ήταν δύσκολο. Να κρατάς λογαριασμό ποιε μετοχέ είναι κάθε στιγμή στον S500 και με τι αναλογία, αλλά και φυσικά είναι πανάκριβο να αγοράσει 500 διαφορετικέ μετοχέ. Πρακτικά δηλαδή ήταν μη εφαρμόσιμο. Γι' αυτό το λόγο, τι τελευταίε τρει δεκαετίε βλέπουμε όλο και περισσότερου επενδυτέ να στρέφονται προ τα ETFs. Γιατί τα assets που υπάρχουν στο ETF τα διαχειρίζεται η εκάστοτε εταιρεία. Οι πιο γνωστέ από αυτέ είναι η Vanguard και η BlackRock. Και όχι, δεν ελέγχουν τον κόσμο. Ξεκολλάτε το έχουμε αναλύσει και αυτό. Βέβαια εδώ γεννιέται σε όλου το ερώτημα και τι διαλέξω μια πολύ καλή ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 3.000 διαφορετικά Αμερικανικά ETFs που διαχειρίζονται πάνω από 7,6 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για ασύλληπτο νούμερο. Και πραγματικά υπάρχουν ETFs για τα πάντα. Από ETFs που παρακολουθούν βασικού δείκτε όπω ο SN500 μέχρι άλλα που παρακολουθούν ομόλογα, bonds, εμπορεύματα, commodities, συμβόλαια μελλοντική εκπλήρωση, futures κλπ. Και προφανώ δεν σταματούν εκεί. Όπω είπα, μπορούμε να βρούμε ETFs για τα πάντα. Υπάρχουν μέχρι και ETFs που επενδύουν στον αυτοματισμό και τη ρομποτική της BlackRock. Ή άλλα που επενδύουν αποκλειστικά σε εταιρείε για drones. iFly. Πραγματικά, ό,τι μπορεί κανεί να φανταστεί, υπάρχει σε ETF. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μέσα σε όλη αυτή τη θάλασσα από ETFs, είναι λογικό να χανόμαστε και να μην ξέρουμε ποιο ETF να επιλέξουμε. Πρώτη παράμετρο που πρέπει να σκεφτούμε για την επιλογή του ETF είναι τα κεφάλαια υποδιαχείριση που έχει ή αλλιώ Assets Under Management, AUM. Τα σοβαρά ETFs έχουν τουλάχιστον μερικέ δεκάδε εκατομμύρια AUM. Τα ETFs με χαμηλότερα AUM, καλό είναι να τα αποφεύγουμε, καθώ χαρακτηρίζονται από χαμηλή ρευστότητα αλλά και υψηλά spreads. Διαφορά μεταξύ τη τιμή που πληρώνουμε και τη αξία που παίρνουμε. Εμεί προτιμούμε αυτά που έχουν μεγάλα κεφάλαια υποδιαχείριση, όπω για παράδειγμα το QQQ τη Invesco που παρακολουθεί τι 100 μεγαλύτερε εταιρείε του τεχνολογικού Nasdaq. Και έχει AUM πάνω από 245 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεύτερη παράμετρο είναι ο συνολικό όγκο συναλλαγών. Όσο πιο υψηλό είναι ο όγκο συναλλαγών, τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα υπάρχει. Πράγμα που κάνει τι συναλλαγέ πολύ πιο άμεσε. Αντίθετα, σε κάποιο ETF με μικρότερο όγκο συναλλαγών, πιθανότατα η συναλλαγή να πάρει χρόνο και τελικά να το αγοράσουμε σε υψηλότερη τιμή από αυτή που θέλαμε. Τώρα, στην πράξη, όλα τα μεγάλα ETFs που θα συναντήσουμε εμεί δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Για παράδειγμα, αν πάρουμε δύο μερισματικά ETFs που έχουμε ξανασυγκρίνει στο παρελθόν, και SHD. Θα δούμε ότι το VYM έχει αρκετά μικρό τρόπο συναλλαγών σε σχέση με το SHD. Όμω και τα δύο έχουν τεράστιου όγκου. Άρα για εμά, του απλού επενδυτέ που επενδύουμε εκατοστάρικα, χιλιάρικα, άντε εκατοντάδε χιλιάρικα σε κάθε συναλλαγή, δεν κάνει καμία απολύτω διαφορά. Οκ, okay, αν επενδύαμε εκατομμύρια σε κάθε συναλλαγή, ίσω και να είχε. Η τρίτη παράμετρο είναι πάρα πολύ σημαντική και μου κάνει εντύπωση που πολλοί επενδυτέ δεν τη λαμβάνουν καν υπόψη του. Πρέπει να βλέπουμε συγκεκριμένα ποια assets περιέχονται όντω μέσα σε ένα ETF. Το ότι ένα ETF εστιάζει στην Αμερικανική οικονομία δεν μου λέει τίποτα αν δεν δούμε όντω από ποιε μετοχέ αποτελείται. Για παράδειγμα, αν πάρουμε το VTI τη Vanguard που παρακολουθεί ευρύτερα την Αμερικανική οικονομία, 3.500 Αμερικανικέ εταιρείε, και δούμε το τι ποσοστό έχει κάθε μία μετοχή στο ETF, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το μεγαλύτερο του ποσοστό είναι ούτω ή άλλω εταιρείε του SP500. Άρα ενδεχομένω να κάνουμε υπερβολική διαφοροποίηση και θα ήταν καλύτερο να κοιτάξουμε σε ένα ETF του SP500 απευθεία. Τέταρτη παράμετρο είναι η θέση που έχει στην αγορά και ποιο είναι το ποσοστό σφάλματο των asset που παρακολουθεί. Α το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω. Με τόσε επιλογέ υπάρχουν πάντα περισσότερα από ένα ETF που παρακολουθούν το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, ένα δείκτο ποσό Nasdaq το παρακολουθεί και το QQQ τη Invesco και το παρόμοιο IITU τη BlackRock. Και φυσικά πολλά ακόμη. Εμεί γενικά προτιμάμε το ETF τη εταιρεία που ξεκίνησε πρώτη και όχι αυτόν που ακολούθησαν μετά. Εντάξει, όχι πάντα, αλλά σαν γενικό κανόνα. Το ποσοστό σφάλματο από την άλλη, πολύ απλά αναφέρεται στο γεγονό ότι ένα ETF αδυνατεί να ακολουθήσει με ακρίβεια την πορεία ενό δείκτη, οπότε υπάρχει και μία μικρή ανισορροπία στην τιμή του. Καλό είναι να αποφεύγουμε ETFs με υψηλό ποσοστό σφάλματο. Τελευταία και ίσω η πιο σημαντική παράμετρο για μία μακροπρόθεσμη επένδυση είναι οι προμήθειε που μα χρεώνει η εκάστοτε διαχειρίστρια εταιρεία του ETF. Αυτό οφείλουν να το δείχνουν στην επισκόπηση του ETF και το βλέπουμε συνήθω σαν expense ratio. Για παράδειγμα, το VUEA βλέπουμε ότι έχει ένα πάρα πολύ μικρό expense ratio 0,07%. Γενικά, σαν rule of thumb, αν το στο αυτό είναι πάνω από 0,5% θεωρείται αρκετά ακριβό. Και αυτά ήταν. Τώρα το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε την ερευνά μα και να βρούμε τα ETFs που ταιριάζουν σε εμά. Και ευτυχώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο ETF με το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε όλοι. Οι παλιοί ξέρετε ήδη. Οι νέοι, ετοιμαστείτε. Για να το κάνουμε απευθεία όσο πιο πρακτικό γίνεται, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αποταμιεύουμε και να επενδύουμε κάθε μήνα όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε στο αγωμένο μα ETF VUAA, το οποίο και παρακολουθεί τον SN500, δηλαδή τι 500 μεγαλύτερε Αμερικανικέ εταιρείε, και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα. Επομένω, εμεί δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτω τίποτα. Και είναι UCITS, δηλαδή 100% αφορολόγητο. Και φυσικά είναι διαθέσιμο στη Φρυντομική 24 που μου και χορηγό σημερινό βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, επενδύουμε στο σύνολο τη Αμερικανική οικονομία, για τα τελευταία 50 πλάσ χρόνια έχει κάνει αυτό. Ναι, έχει περάσει καλέ αλλά και κακέ περιόδου, αλλά σε βάθο χρόνου έχει εκτοξευτεί. Φανταστείτε λοιπόν και εμεί να αγοράζαμε σε όλα αυτά τα σημεία. Έχαμε εκτοξευτεί μαζί του. Και για όσου το να δουν βήμα-βήμα πώ ακριβώ επενδύουμε στο VUA η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link τη περιγραφή για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε VUEA, τα αγορά και το έχουμε. Και όπω πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τι αγορέ κάθε προϊόν. Στο inbox σα, κάντε γράφει στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγώνων που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube. Οπότε ναι, κάντε γράφει στο newsletter, τζάμπα είναι. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σα βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.